υπάρχει ένα σχέδιο υποβάθμισης, απαξίωσης της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο σύνολό της. Και το σχέδιο αυτό το βλέπουμε σήμερα να ολοκληρώνεται και να απειλεί και εσάς που είστε εργαζόμενοι εδώ, αλλά και τα κυριαρχικά συμφέροντα και δικαιώματα της χώρας, διότι η αμυντική βιομηχανία δεν είναι ένας απλός παραγωγικός τομέας. Επιτρέψτε μου όμως μια παρένθεση πριν έρθω στο θέμα που όλους μας απασχολεί. Σήμερα συμπληρώνονται 39 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Αλλά σήμερα δεν μπορεί να πανηγυρίζουμε, ούτε να είμαστε χαρούμενοι, διότι διαπιστώνουμε ότι μετά από 39 χρόνια αγώνων και αδικαίωτων προσδοκιών του ελληνικού λαού, είμαστε μπροστά σε μια δημοκρατία ανάπηρη. Μετά από 3 χρόνια εφαρμογής μιας σκληρής βάναυσης πολιτικής, υποτίθεται για τη σωτηρία της χώρας, της πολιτικής του μνημονίου, είναι πια κοινή διαπίστωση ότι δεν μπορούν να συμβαδίζουν τα μνημόνια της βαρβαρότητας με τη δημοκρατία, με την κοινωνική συνοχή, με την πρόοδο, με την ανάπτυξη, αλλά και με την όποια προσδοκία για έξοδο από την κρίση.